Θα μας βρίσκουν παντού μπροστά τους και θα το κάνουμε πράξη, το υποσχόμαστε. Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων και όλων των λαών. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει και η σύνοδος κορυφής που πραγματοποιείται τώρα στη Μαδρίτη. Ακόμη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους, νέα δεινά για τους λαούς. Οι αποφάσεις συνόδου κορυφής είναι βουτυγμένες για τα καλά στο αίμα των λαών. Πρέπει να σημάνουν συναγερμό, να κλιμακωθεί μαζικά και αποφασιστικά η πάλι ενάντια τους, ενάντια στο δολοφονικό οργανισμό του ΝΑΤΟ. Οι επικίνδυνες αυτές αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και μεταξύ αυτών και της ελληνικής κυβέρνησης πάρθηκαν στο έδαφος της όξυνσης των ανταγωνισμών και της επιθετικότητας ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία στο φόντο του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και απειλεί με γενικότερη ανάφλεξη. Έχουν μάλιστα το θράσος να λένε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Μαδρίτης γίνεται, λέει, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλειά μας, αφού ο πόλεμος που διεξάγεται από τη Ρωσία στην Ουκρανία έχει γκρεμίσει την ειρήνη στην Ευρώπη και έχει προκαλέσει, λένε, εκτεταμένες ενεργειακές και πιστιστικές κρίσεις. Ενώ ταυτόχρονα στη Σύνοδο έγινε αναφορά και στην ολοένα αυξανόμενη επιρροή της Κίνας. Με λίγα λόγια, προδιαγράφουν την κλιμάκωση της νατοϊκής επιθετικότητας ενάντια στους λαούς και την όξυση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Τι έρχεται λοιπόν σήμερα να κάνει το ΝΑΤΟ? Δεκαπλασιάζει τις ετοιμοπόλεμες δυνάμεις του προστανατολικά και κυρίως το έδαφος της Ευρώπης, αναπτύσσοντας σε θέσεις μάχης πάνω από 300.000 στρατό νατοϊκούς στη συνόρια γραμμή με τη Ρωσία. Το σχέδιο περικύκλωσής της επεκτείνεται με την προσάρτηση και την ενεργότερη εμπλοκή της Φιλανδίας και της Σουηδίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης των ατοικών χωρών στην περιοχή του Περσικού κόλπου και του Ινδοειρηνικού, στο μέτωπο που διεξάγεται εκεί της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με την Κίνα για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι οικονομικά, πολιτικά αλλά και στρατιωτικά. Φανερώνεται ότι και με τη μονιμοποίηση της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, απότερος στόχος είναι η διατήρηση της συνοχής στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα και της χώρας μας. Εκτενή αναφορά έγινε επίσης και για την νότια γειτονιά του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις περιοχές του Σαχέλ, όπου υπάρχουν, λένε, τεράστιες προκλήσεις και εκεί για την ασφάλεια, αλλά και οικονομικές και πολιτικές που μπορούν να επιφέρουν μια αποσταθεροποίηση από στρατηγικούς ανταγωνιστές. Και αφού γίνεται λοιπόν μια συνεχή αναφορά περί ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας που αναπτύσσεται σε όλο τον πλανήτη, έρχεται να κουμπώσει και το πυρηνικό οπλοστάσιο που έχουν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας πως υπάρχουν όλες οι δυνατότητες αλλά και η αποφασιστικότητα που θα κοστίσει πολύ ακριβά στους ανταγωνιστές της λικοσυμμαχίας. Ενώ δεν έλειψαν και τα γλυκόλογα, βέβαια, για τον παραπέρα συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αύξηση της συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η στρατιωτική κινητικότητα, η κλιματική αλλαγή, οι αναδυόμενες τεχνολογίες κτλ. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, από το ίδιο το κείμενο δόγμα για τη νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, καταλαβαίνει κανείς ότι ο κόσμος ολόκληρος περνά σε μια νέα φάση, ακόμη πιο οξυμένη, μέσα από ανταγωνισμούς για τη μοιρασιά της Λίας, μέσα από τη σφοδρή σύγκρουση των μονοπωλίων για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων και συνολικά για τα μερίδια της αγοράς. Το ΝΑΤΟ ακριβώς αυτό το στόχο εξυπηρετεί. Είναι ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός που αποτελεί μοχλό για τη διεξαγωγή των πολέμων. Γι' αυτό όταν οι μακελάριδες μιλάνε για ασφάλεια, σημαίνει περισσότερες δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, περικύκλωση των αντιπάλων υπεριαλιστικών στρατοπέδων με τον κίνδυνο μιας πιο γενικευμένης σύγκρουσης να είναι πιο ορατός από ποτέ, αφού τα ίδια τα γεράκια ανέφεραν πως ο υπεριαλιστικός πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία θα κρατήσει για πολλά χρόνια. Οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης,
που είναι χωμένη με τα μπούνια και έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της σε αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά και όλων των υπολείπων αστικών κομμάτων που υπηρέτησαν με ζήλο όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, είναι εγκληματικές. Αποτελούν απίθμενο θράσος οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, που επιδιώκει να παίξει ρόλο πρωτοπαλίκαρο στους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, βάζοντας τη χώρα και το λαό μας σε τεράστιες περιπέτειες. Μνημείο υποκρισίας βέβαια αποτελεί και η στάση των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που παρά τις επιμέρους και δίθεν διαφωνίες τους, στην πραγματικότητα χρόνια ολόκληρα υπηρέτησαν και υπηρετούν τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς της Λιγοσυμμαχίας. Τα παραμύθια όπως το ΝΑΤΟ είναι πυλώνα σταθερότητας για τη χώρα και πως εξασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα έχουν καταρριφθεί προπολού, με την τουρκική επιθετικότητα να αυξάνεται, με συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας, ενώ το καλύτερο είναι πως πραγματοποιήθηκε και κοινή άσκηση των δίθεν συμμάχων μας, των ΗΠΑ και της Τουρκίας και άλλων που αφορούσαν την κατάληψη νησιού. Άλλωστε ο λαός μας, όπως και άλλοι λαοί, έχουν δυστυχώς την πικρή πείρα και θυμούνται όμως καλά ποια ήταν και ποια παραμένει η στάση των συμμάχων στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια για να ξεχαστεί ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας και οι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Βελιγράδι της υποτιθέμενης αμυντικής συμμαχίας, αντίστοιχα και στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και σε δεκάδες άλλες χώρες. Σήμερα όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν τον ρόλο του ΝΑΤΟ και τους κινδύνους από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους που γεννούν τη φτώχεια και την προσφυγιά. Οι σοκαριστικές εικόνες από τη Μελίγια με επάνωπλους αστυνομικούς να χτυπούν με μανία μετανάστες και να στηβάζουν άψυχα και ζωντανά κορμιά εκατοντάδων ανθρώπων είναι ένα ακόμη κομμάτι της απειλής αυτού του συστήματος. Καταγγέλνουμε το έγκλημα στη Μελίγια από τις δυνάμεις καταστολής της Ισπανίας και του Μαρόκου. Αυτές οι εικόνες δολοφονίας δεκάδων αμάχων μεταναστών αποκαλύπτουν τις βαριές ευθύνες των κυβερνήσεων όλων των αποχρώσεων, τόσο στην Ισπανία όσο και παντού. Το έχουμε ζήσει και εδώ, στη θάλασσα του Αιγαίου, με εκατοντάδες νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες, το ίδιο στη Λαμπεντούζα, το ίδιο στα σύνορα του ΗΠΑ με το Μεξικό, στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη και αλλού σε όλο τον κόσμο. Αναδεικνύεται ότι η διέξοδο σε αυτή τη σαπίλα αποτελεί το δυνάμωμα της πάλης των λαών για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Τα μόνα θύματα είναι οι λαοί που ξεριζώνονται από τον τόπο τους, είτε λόγω των πολέμων, είτε λόγω της φτώχειας που προκαλούν. Οι αποφάσεις συνόδου του ΝΑΤΟ φορτώνουν με ακόμη μεγαλύτερα βάρη το λαό μας και τους άλλους λαούς. Οι νέες υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες θα φορτωθούν ξανά στις πλάτες του λαού μας, που ήδη ζει από πρώτο χέρι τον εφιάλτη της ακρίβειας, τα πετσοκομμένα μεροκάματα, την ενεργειακή φτώχεια και τις διαρκείς ανατιμήσεις. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις απαιτείται η κλιμάκωση, το παραπέρα δυνάμωμα του αγώνα για την καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης και της πολιτικής της εμπλοκής. Να ορθωθεί τείχος στην επικίνδυνη ευρωατλαντική προπαγάνδα που επιχειρεί να αθωώσει τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που μακελεύουν τους λαούς. Να δυναμώσει αποφασιστικά η πάλη ενάντια στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για να κλείσουν και να ξεκουμπιστούν όλες οι ξένες βάσεις. Να μην σταλεί κανένας φαντάρος, υπαξιωματικός, αξιωματικός και πολεμικό υλικό σε αποστολές εκτός συνόρων. Συνεχίζουμε λοιπόν, δυναμώνουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στις αποφάσεις Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενάντια στην ίδια τη Λυκοσυμμαχία, και θα μας βρίσκουν, αυτό που είπαμε, παντού μπροστά τους. Δίνουμε αύριο μαζικά το παρόν στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Μαρόκο στις 6 το απόγευμα στο ψυχικό, που καλούν εργατικά σωματεία, το ΠΑΜΕ και Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βάσεις. Καλή δύναμη σε όλους και καλούς αγώνες.